Καλησπέρα από την Μυτιλίνη. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο τον οποίο μας διαθέτει σήμερα προκειμένου να μεταφέρουμε το σφιγμό και από την Μυτιλίνη, από τη Λέσβο. Βρίσκεσαι στο λιμάνι από ό,τι μπορώ να διακρίνω, εκεί όπου τις... και τι δεν έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες βασικά με φόντο το όμορφο νησί της Μυτιλίνης. Συγκεκριμένα στο λιμάνι έχουν μαζευτεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι ζητούν να φύγουν, να αποχωρήσουν από το λιμάνι προκειμένου να δεχθούν άσυλο. Και δεν ξέρω ποιες είναι οι εικόνες οι οποίες βλέπουμε τώρα με ένα ασθενοφόρο στα πλάνα μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ναι, παίρνει μια έγκυο μετανάστρια, καθώς εδώ πριν από λίγο είχαμε κυνηγητό μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και μεταναστών, οι οποίοι κατέβηκαν από το μεσημέρι από το κήπο της Μόριας. Από το πρωί υπάρχει ένα κυνηγητό στους γύρους δρόμους της Μυτιλίνης, αλλά και εδώ στο λιμάνι, με μετανάστες οι οποίοι εξεγέρθηκαν από το κήπο της Μόριας και κατέβηκαν εδώ στο κέντρο της Μυτιλίνης, γύρω στα 1.000 με 1.500 άτομα. Υπήρχαν κάποια επεισόδια εδώ πριν από λίγο ακριβώς, και μια έγκυο μετανάστρια, η οποία μάλλον από το θόρυβο βρισκό του λάμψη που έπεσαν, τρόμαξε και τώρα την παραλαμβάνει το ασθενοφόρο. Γιώργο Στεφάνου, πάντως έχουμε δει πολλά τις τελευταίες μέρες στη Μυτιλίνη. Έχουμε δει όλες αυτές τις αντιδράσεις και την έκριθμη κατάσταση μεταξύ των κατοίκων, των ντόπιων, με τα ΜΑΤ, τα οποία, τη γνωστή ιστορία που αντικρίσαμε όλοι και μάθαμε βεβαίως τι συνέβη. Και βεβαίως τις ροές να είναι ασταμάτητες τα προηγούμενα 24 ώρα. Περισσότεροι από 1.000 ήταν αυτοί που έφτασαν μέσα στο Σαββατοκύριακο μέχρι και τη Δευτέρα και δεν ξέρω αν συνεχίζονται οι ροές μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως το λέω, είναι εδώ και 3 εβδομάδες, το νησί μας δεν έχει κινηθεί τηλεοπτικά καθόλου. Οι ροές σήμερα είναι μηδαμινές, δεν είχαμε καμία βάρκα, γιατί ο καιρός έχει μποφόρ, νοτιάδες γύρω στο μποφόρ. Έτσι δεν είχαμε καμία βάρκα. Πολύ σωστά λειτουργεί και το θέμα της αποτροπής, καθώς έχουν φτιάξει ένα πέπλο προστασίας, λιμενικές αρχές, Frontex και το πολεμικό ναυτικό. Και υπάρχουν και κάποιες βάγκες στις οποίες αποτρέπουν ώστε να βγουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και να περάσουν εδώ στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο και στα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πάντως, ακούσαμε προηγουμένως και από τον Εύρο για ενίσχυση της αμυντικής γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς Frontex, διαστόματος βεβαίως της Ούρσουλα von der Leyen. Δεν ξέρω εάν εκεί έχετε δει κάτι, όντως επί της πράγμασης, να έχει συμβεί, αν υπάρχουν επιπλέον πλοία, σκάφη, αν έχει πάρει κάτι το μάτι σου. Έχει αυξηθεί η επιτήρηση των συνόρων, φυσικά, ναι. Και έχει αυξηθεί. Όπως υπάρχουν και πεζές πυροβολίες στρατού, οι οποίες περιπολούν μαζί με ειδικούς χείλους του στρατού στις ακτές του νησιού μας εδώ στη Λέσβου. Αυτή τη στιγμή ακούω πίσω συνθήματα. Εδώ πίσω ακριβώς που βλέπετε είναι οι μετανάστες οι οποίοι έφτασαν το διήμερο στο νησί μας, στις ακτές της Μυτιλίνης κυρίως. Ναι. Υπάρχουν και γύρω στο 152 άτομα τα οποία διαπέμπουν στις σκάλες της καμιάς σε πρόγειους καταβλητισμούς. Περιμέναμε να έρθει ένα πολεμικό ορματαγωγό ώστε να φιλοξενηθούν μέσα οι μετανάστες οι οποίοι διαμένουν αυτή τη στιγμή μέσα στο λιμάνι, σε ανοιχτό χώρο. Ναι. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει έρθει το πολεμικό. Δεν βλέπετε κάποιοι μετανάστες οι οποίοι σπηδάνε από το βουνό ώστε να πάνε στο ξοπλίο που θέλουν να μπουν στο πλοίο να φύγουν. Ναι. Από το πρωί υπάρχει καρακτηριοφορία μέσα στο κήπο της Μόριας η οποία έχει ξεσηκώσει τους μετανάστες. Μάλιστα υπήρχε κάποιο SMS το οποίο πήγαινε από αγνώστους προς τους μετανάστες. Και τους έλεγε ότι υπάρχουν πλοία στο λιμάνι, κατεβείτε να φύγετε στον Πειραιά. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει και δυστυχώς υπάρχει μια γενική αναστάση το πρωί με κλειστούς δρόμους στο τέλος της Μυτιλίνης, με επεισόδια εδώ στο λιμάνι, αλλά και στην προκειμένη Μυτιλίνης. Μάλιστα. Γιώργο, υπάρχει πληροφορία ότι τις τελευταίες ώρες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να αποχωρούν από τη Μυτιλίνη εθελοντές αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις από το νησί, ως ένδειξη έτσι μιας διαμαρτυρίας απέναντι στις καταστάσεις τις οποίες βιώνεται και ως νησί τα τελευταία 24 ώρα. Ποιοι είναι οι λόγοι που τους οδηγούν σε αυτή την ακραία συμπεριφορά, γιατί τη λέω ακραία, γιατί ως γνωστόν τα τελευταία 6-7 χρόνια μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν εγκατασταθεί στη Μυτιλίνη προκειμένου να βρίσκονται στο πλευρό όλων εκείνων των 20.000 περίπου, αν δεν απατώμε, προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται μέσα σε κλειστές και όχι μόνο δομές του νησιού. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και δυστυχώς κάποιοι καταφέρνουν στις ακραίες καταστάσεις.
Και το τελευταίο διήμερο δυστυχώς έχουμε δει ακραίες καταστάσεις, όπως και μια βάρκα την οποία δεν άφηνε να βγάλει έξω τον κόσμο μεταναστών στο λιμενάκι της Θερμής. Έχουμε δει επιθέσεις, όπως και τώρα πριν από λίγο από πίσω μου συνέβη και κάτι τέτοιο. Έκανε επίθεση σε ένα τηλετικό συνεργείο από την Νορβηγία. Υπάρχουν επιθέσεις σε δημοσιογράφους ξένους και σε ΜΚΟ. Και από χτες έχουν ξεκινήσει μαζικά οι εθελοντές των μη κυβερνητικών οργανώσεων να φεύγουν μαζικά από το νησί μας. Καταγγέλνοντας αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Το θέμα είναι βέβαια, Γιώργο, και εσύ μπορεί να το αντιλαμβάνεσαι και καλύτερα από εμάς που είμαστε τόσα μίλια μακριά. Τι γίνεται την επόμενη μέρα που θα φύγουν ενδεχομένως μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντές στο νησί? Ποιοι θα ασχοληθούν με τα καθημερινά θέματα των προσφύγων ή των μεταναστών? Το οποίο αλλά και εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά και σε αρχές, καθώς οι εθελοντές αυτοί και οι γιατροί ακόμα που φεύγουν από εδώ από το νησί μας, προηγούμενοι επιθέσεις. Μέχρι τώρα κρατούσαν τους πρόσφυγες και μετανάστες στο κέντρο. Τους τυφλώνιζαν, στέρναν ρούχα, κουβέρτες, φαγητό. Ακόμα και σε κάποια επεισόδια τους πήγαιναν πίσω. Αυτό φοβούνται και αρχές, ότι αν φύγουν όλοι αυτοί οι εθελοντές που μέχρι τώρα ήταν εκεί, τι θα απογίνει το κέντρο, το οποίο αυτή τη στιγμή η Μόρια έχει γύρω στους 22 με 23.000 μετανάστες. Άρα προμηνύεται δύσκολη επόμενη μέρα στη Μυτιλίνη, εάν και εφόσον απομακρυνθεί μεγάλος αριθμός εθελοντών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όλοι μας μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό, παρά το έργο το οποίο συντελέστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω, ίσως επικαλούνται αντίξωες συνθήκες, άσχημες συνθήκες γενικότερα, εχθρικό περιβάλλον οι συγκεκριμένοι, αλλά νομίζω ο ρόλος τους ήταν πολύ συγκεκριμένος και ίσως κάπως να ξεκαθαρίσει το τοπίο από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν κι εσείς το αντιλαμβάνεστε κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι όπως θα λες, είναι. Μόνο ελπίζουμε σε μια μαζική αποσυμφόρηση. Κάτι τέτοιο το οποίο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή θα έρθει κάποιο πλοίο εδώ, ναι, ώστε να φύγουν τουλάχιστον 2.500 μετανάστες και πρόσφυγες από το κήπο της Μόριας, ώστε να αποσυμφορηθεί η Μόρια και να μπορέσουν και να πάνε εκεί. Και είναι ενδεχόμενοι πρόσφυγοι τώρα που δεν υπάρχει χώρος. Μάλιστα. Όλοι ελπίζουμε σε μια μαζική αποσυμφόρηση ώστε να αδειάσει η Μόρια και να ηρεμήσει λίγο το κλίμα και από τους τόπιους οι οποίοι είναι πλέον αγανακτισμένοι, καθώς υπάρχουν πολλές ζημιές στη Μόρια, ειδικά τότε που την αφήσατε με το ντοκιμαντέρ που κάνετε, το οποίο έχει βρεθεί κιόλας. Είναι χειρότερα τα πράγματα τώρα. Έχουν καταστραφεί πολλά σπίτια, έχει φύγει πολλοί κόσμος από τη Μόρια. Είναι λιγοστοί κάτοικοι που παραμένουν μόνιμοι κάτοικοι στη Μόρια. Έτσι. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά που ζητάμε τη βοήθειά σου, είσαι εδώ, δηλώνεις παρόν. Lesbos Post, εγώ το επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την σύνδεση την οποία είχαμε, αλλά και για τη βοήθεια την οποία μας έδωσες πριν από περίπου 5 χρόνια εκεί στη Μυτιλίνη, όταν η Κρήτη TV βρέθηκε πάλι στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, πραγματοποιώντας τα δικά μας ρεπορτάζ έτσι και στη συνέχεια καταλήγοντας με ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα και για άλλους λόγους, διαθετικές ειδήσεις τουλάχιστον από το νησί σας. Κάτι τελευταίο που μας ακούει όλη η Κρήτη, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κριτικούς, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να έρθουν εδώ στη Λέσβο. Είχαμε ένα τεράστιο κύμα συμπαράσταση, όταν είχαμε τα επεισόδια με τους συμβουλικούς. Και θέλω να πω να ευχαριστώ σε όσους ήταν έτοιμοι να έρθουν εδώ στη Λέσβο για να βοηθήσουν τους τόπους κατοίκους με τις δυνάμεις που είχαμε τα επεισόδια.